Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Έχουν περάσει 5 μέρες και δεν έχω χάσει γραμμάριο με αυτή τη δίαιτα των υγρών. Γιατί όταν λέει υγρά, δεν εννοεί βότκα. Γελάσαμε και σήμερα με τον καρδιοπαθή. Δεν μου λες εσύ, ποιο είναι το μυστικό σου που τρως τον αγλαίωρο και διατηρήσεις τόσο λεπτή? Έχω καλό μεταβολισμό. Μόλις σκεφτώ κάτι, τα καίω όλα πολύ γρήγορα. Τι σκέφτεσαι δηλαδή? Πρώτον, πόσο χρονών είμαι. Και δεύτερον, ότι είμαι ακόμα ανήπαντρη. Οπότε λιώνω τη στεναχώρια μου. Διονύση, μήπως κατά λάθος άκουσες την κουβέντα που είχα στον κήπο με τον λογιστή? Θεό μας φυλάξει, Άρη, πώς να την ακούσω? Είσαι σίγουρος? Να μη σώσω. Γιατί έχω βάλει να βάψουν τις μπαλκονόπορτες. Ωραία, να πω στα παιδιά να προσέχουν. Μα για όνομα του Θεού, πάλι κρυφά ακούγες. Σου είπα όχι, γιατί με συκοφαντής? Μα καλά, τόσο σημαντικό σου είναι επιτέλους να μάθεις πόσα λεφτά βγάζω. Μα γιατί δεν με πιστεύεις? Δεν κρυφά ακούγα. Έχεις βογιά στο μάγουλο. Έχεις βογιά στη φούστα. Ειλικρινά, Άρη, δεν κρυφάκουγα. Καθάριζα. Σοβαρά? Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις από το σπίτι καθαρό, ε? Η Βουλγάρα κάνει όσα βλέπει πεθερά. Σαν το σκυλί δουλεύω. Πού να βρω χρόνο να κρυφακούσω κιόλας? Είναι από το κατάστημα με τα είδη κατασκοπίας. Έτοιμα τα κιάλια νυχτερινής ώρας στις παρήγγυλες. Διονύση, σε προειδοποιώ. Είναι η τελευταία φορά που σε πιάνω να με κατασκοπεύεις. Άρη, πρόσεξε τι λες. Δεν θα ανεχτώ άλλες προσβολές. Και από αύριο κομμένη και η ενδοσυνεννόηση. Την ενδοσυνεννόηση την είχα και να ακούω τα παιδιά. Όταν ήτανε μωρά. Τα παιδιά κοντεύουν να παντρευτούνε πια. Πώς περνάει ο καιρός. Άκου, άκου, Θράσος. Ειλικρινά, αν εγώ ήμουν η κυρία Παπαπούλη, το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήταν. Το δεύτερο πράγμα που θα έκανα θα ήταν να απολύσω αυτόν τον άχρηστο. Αν ήσουν εσύ η κυρία Μπακοπούλου. Ναι, δεν σας ακούω. Κλείστε και ξαναπάρτε. Μερούλα μου, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω πρωί-πρωί. Αλλά εγώ είμαι η τέλεια σύζυγος για τον Αρούλη. Είμαι όμορφη, από καλή οικογένεια, παρέχω σιγουριά και ασφάλεια. Πόσα και στο χιλιόμετρο. Σμαραγδούλα μου, εγώ θέλω να σε στεναχωρήσω πρωί-πρωί. Ο Αρούλης προτιμάει κάτι πιο σπορ, κάτι πιο. Καπριολέ. Προφανώς διαφωνούμε. Τι προτείνεις, να τον ρίξουμε κλήρο? Όχι, θα πρότεινα να μας κρίνει κάποιος τρίτος που θα είναι πιο αντικειμενικός. Όπως ποιος? Όπως η Μαριάννα Ευσταθίου. Η σύμβουλος γάμου. Την έχω γνωρίσει. Είναι τετραπέρατη. Είναι η πιο διάσημη σύμβουλος γάμου στην Αθήνα. Όλοι οι επώνυμοι εκεί πέρα πηγαίνουν για τα διάζυγιά τους. Ωραία, συμφωνώ. Και αν η Ευσταθίου πει ότι ταιριάζω εγώ περισσότερο στον Άρη, θα μαζέψει τα μπουγαλάκια σου και θα πάρει με τη μάνα σου. Έγινε, έγινε, συμφωνώ. Αν όμως διαλέξει εμένα, θα μαζέψει εσύ τα μπουγαλάκια σου και θα πάρει σούμπιτι στη μάνα μου. Ευσταθίου μου, κι εγώ, φιλάκια, φιλάκια. Τα κανόνισα όλα. Θα έρθει να μας παρακολουθήσει διακριτικά τις δυο μας μαζί με τον Άρη και θα αποφασίσει ποια του ταιριάζει περισσότερο. Πλάκα μου κάνεις. Όχι, αλήθεια θα έρθει. Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον με το πείραμά μας. Έχει κανένα συγγενή άνεργο? Ο γιος της, ηθοποιός. Ήμουν σίγουρη. Άκου εδώ, αυτό θα μείνει μεταξύ μας, γιατί άμα το μάθει ο Άρης θα πάρουμε και δύο πόδια από εδώ μέσα. Ναι, ναι, ναι. Θα τσατιστεί. Θα μας θεωρήσει ηλίθιες που σκεφτήκαμε κάτι τέτοιο. Θα του πούμε ότι το σκέφτηκε εγώ. Θα το χάψει. Συγγνώμη, τι κάνεις εσύ εδώ? Τίποτα. Το κρυστάλλινο βρήκες να πάρεις, Χριστιανέ μου. Γι' αυτό έχει μείνει λείψον το σερβίτσιο. Πότε θα έρθει η Ευσταθίου? Να μη σε νοιάζει. Και κακομοίρη μου, μη σου ξεφύγει κουβέντα. Και να μη μου ξεφύγει κουβέντα, πράγμα δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο. Πώς θα δικαιολογείς την παρουσία της στον Πακόπουλο? Τι γυρεύει αυτή εδώ? Η γυναίκα είναι επιστήμον. Ασχολείται με ψυχολογικά διαταραγμένους ανθρώπους. Εντάξει, από αυτούς έχουμε μπόλικους εδώ μέσα. Θα μπορούσε να έχει έρθει για μένα, για τη μάνα μου, για την Εβίτα και κυρίως για σένα. Το έπιασα το υπονοούμενο. Και έχει υπόψη σου ότι αν πεις κάτι στον Πακόπουλο θα το μάθω, γιατί αυτός πάντοτε αντιδρά περίεργα όταν νιώθει ότι τον παρακολουθούνε. Τι γίνεται, παιδιά? Τίποτα. Τι τρέχει, γιατί με κοιτάτε έτσι? Τίποτα, καλέ. Μην ασχολείσαι με εμάς. Κάνε τη δουλειά σου. Δεν μπορώ. Νιώθω ότι με παρακολουθείτε και αγχώνομαι.
Ούτε βίντεο δεν μπορώ να τραβήξω στο μήνα του μέλητος. Τη συχαίνω με τις αιτήσεις για πιστωτική κάρτα. Άκου τώρα ερώτηση. Ημερομηνία γεννήσεως. Τι σε νοιάζει, τι σε νοιάζει. Φίλο. Και φτερό. Καλά τώρα εσύ τι θα την κάνεις και άλλη πιστωτική κάρτα. Δεν σε φτάνουν αυτές που έχεις χρεωμένες. Πρέπει να αγοράσω μερικά συνολάκια για να εντυπωσιάσω την Ευσταθίου. Κοίτα με πριν εγώ πως είμαι ντυμένη σαν τρίτο δεύτερη, με την καλή την έννοια. Εδώ που λέει ετήσιος μισθός έχεις κάνει λάθος. Το ξέρω, γιατί την προηγούμενη φορά που έστειλα τον πραγματικό μου μισθό, μου στείλανε κουπόνια για συσίτιο και ρούχα από την ενορία. Ναι, τα θυμάμαι. Μωρέ, μήπως να μην βάλω 50.000 ευρώ, μου ακούγονται πολλά. Έχεις δίκιο, 50.000 είναι πάρα πολλά. Γιατί δεν βάζεις 49.999. Έτσι δεν με έπιασαν και εμένα κορόιδο και αγόρασα τις κρέμες για την κυταρίτιδα. Να. Λοιπόν, πάμε για φαγητό. Κερνάω. Ωραία. Να πάμε στην Κηφισιά σε ένα κυριλέ εστιατόριο. Με 50.000 μισθό δεν είναι τίποτα για σένα. Γογό, πας καλά. Γιατί? Είμαστε εμείς ντυμένες για Κηφισιά. Έχεις δίκιο. Μπουρνάζει και πολύ μας πάει. Shake me amor, crazy for love, give me some more, forever, yeah. Που... Πάλι έχασα την απαγορευμένη αγάπη. Α, την τρελή. Κι άλλη πιστωτική κάρτα πάει να βγάλει. Όχι, όχι, δεν είναι σωστό. Είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν πιστεύω να με έχει βάλει εγγυητή. Που γράφει ηλικία, ηλικία, ηλικία. Α, εδώ πρέπει να ήταν. Για να δούμε τίποτα άλλο ενδιαφέρον. Μισθός, ως εδώ και μη παρέκει. Απαιτώ αύξηση. Διονύση, έχω δουλειά. Πήγαινε αλλού να κάνεις πρόβα. Δεν αστειεύομαι. Απαιτώ αύξηση εδώ και τώρα. Μπράβο. Χρειάζεται πολύ θάρρος για να κάνεις κάτι τέτοιο. Κανονικά θα σου απαντούσα όχι. Αλλά μια και μου το θέτεις έτσι με τόσο θάρρος, θα σου απαντήσω όχι! Όχι. Πώς τολμάς και ορμάς μες στο γραφείο μου την ώρα που δουλεύω, ε? Δουλεύεις. Ινώνει η Δούνια όπως τη γέννησε η μάνα της. Και με ποιο δικαίωμα μου χτυπάς το χέρι πάνω στο γραφείο, ε? Τι μίγα σε τσίπησε! Πήγα εντελώς συμπτωματικά στο δωμάτιο της Μέρης. Α, κατάλαβα. Πάλι έψαχνες τα πράγματά της, ε? Γυάλισα τα παπούτσια της και της τα πήγα πίσω. Όπου κατάλαβα ότι δουλεύω για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν νομίζω. Σοβαρά. Πληρώνεσαι πάρα πολύ καλά για να καπνίζεις τα πούρα μου, να πίνεις το κονιάκ μου και να κουβαλάς και τους συγγενείς από την επαρχία όταν εγώ λείπω για να κάνεις το κομμάτι σου. Έκανα εγώ τέτοιο πράγμα. Όχι μόνο μια φορά, επανειλημμένος. Εάν με πλήρωνες όπως μου αξίζει, δεν θα αναγκαζόμουν να πέσω τόσο χαμηλά. Αχ, Διονύση, αν δεν ήμουν εγώ, τι θα ήσουν, βρε, ε? Θα γυρνούσες τα καλοκαίρια στα νησιά με τις κιθάρες και με την... Πώς τη λέγανε, τη Σουζάνα. Τουλάχιστον η Σουζάνα με έβλεπε σαν άνθρωπο. Και βέβαια σε έβλεπε σαν άνθρωπο, αφού ήταν μαϊμού. Έχεις κι άλλο φαρμάκι να χύσεις. Όχι, όχι, τελειώνω. Λοιπόν, φίλε μου, αν δεν είσαι ικανοποιημένος εδώ, είσαι ελεύθερος να πας να βρεις αλλού δουλειά. Ωραία, λοιπόν, τσιφούτη. Παρετούμε. Ώρα καλή στην πλώρη σου και αέρα στα πανιά σου. Α, ξέχασα να σου πω. Το πρωί τηλεφώνησε κάποιος που ενδιαφέρεται να γίνει σπόνσορας στην καινούργια σου παράσταση. Αλήθεια? Ποιος? Ο... Διονύση, παραιτήθηκες? Όχι, θα τον άφηνα. Καλά, είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια, μετά από όλα αυτά που έχετε περάσει μαζί, αυτός δεν έκανε βήμα χωρίς εσένα. Σε έπαιρνε παντού μαζί του, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη. Εμένα, πότε? Α, όχι, ναι, τη Σμαράγδα έπαιρνε. Όμως, εσένα εμπιστευότανε. Θυμάσαι τότε που είχε πάθει τις διάρειες. Μόνο εσένα άφηνε να τον περιποιήσει. Ναι, αυτές οι αναμνήσεις θα με συντροφεύουν μέχρι να ξεκουμπιστώ από εδώ μέσα. Γιατί, γιατί. Μην τον αφήσεις να φύγει, σε παρακαλώ. Είναι ο καλύτερος μου φίλος. Τι μυρίζει έτσι ωραία, Αλεξάρωμα. Ξέχνα το. Έχω πάρει την απόφασή μου. Μα γιατί, γιατί, γιατί. Γιατί,
Γιατί είναι άπλιστος, ανεδής, αδιάκριτος και το σημαντικότερο, παρετήθηκε. Λοιπόν, τέλειωσε. Θα ψάξεις να βρεις έναν αντικαταστάτη. Εγώ. Και βέβαια εσύ. Σαν κυρία του σπιτιού. Δεν μπορώ να αντικαταστήσω το Διόντι. Συγγνώμη, με είπες κυρία του σπιτιού. Ναι. Κοίτα τώρα μεταξύ μας, ώρες-ώρες ήταν στριμμένο άντερο. Πω, συγκλονιστικές εξελίξεις. Τι συνέβη? Ο Διονύσης παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε. Από εδώ. Αγάπη μου, το ξέχασες. Σήμερα θα φάμε τη θεία σου, την αχώνευτη. Είναι τα 9χρονα του άντρα της. Α, μάλιστα. Πιανού από όλους. Και των τριών. Αποφάσισα να τους τα κάνει την ίδια μέρα. Μαμά, ξέρεις πόσο τρελαίνομαι να σας βλέπω με τη θεία Φρίντα να μαλλιοτραβιέστε για το ποια θα φάει το λαρύγγι από το κοτόπουλο. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να έρθω. Γιατί, αγάπη μου? Πρέπει να βρω αντικαταστάτη του Διονύση. Πέθανε τελικά ο καημένος. Όχι, παιδάκι μου. Παραιτήθηκε. Θα μου λείψει όμως. Ακόμα έχω στη μύτη μου τη μυρωδιά του φρικασέ του. Η Φρίντα θα είναι. Πρόσεξε να είσαι ευγενική. Την αχώνευτη, την τσιγκούνα. Να δούμε, έφερε τίποτα, ήρθε πάλι με άδεια χέρια. Άρχισες πάλι. Έλα, άντες, άντες. Μερούλα μου! Καλώς την Φρίντα μας! Τι κάνεις, Πολέτα? Καλά, εσύ! Τι βλέπω, ξάνοιξε το μαλλί? Ναι, 2,5 τόνους. Αχ, πολύ ωραία σου πάει, σε γλυκένει. Ευχαριστώ. Αχ, τι άλλο βλέπω, χρυσό μου, σήκωσες και το στήθος? Όχι ακόμα! Περιμένω πρώτα να κρεμάσει όσο πισινώσουν. Φρίντα μου, θα βγεις κάτι? Πού είναι ο Διονυσάκος? Άστα, άστα. Πάει ο Διονυσάκος, μας τελείωσε. Πέθανε τελικά ο καημένος. Όχι, καλέ, φαγωθήκατε και οι δυο σας. Παραιτήθηκε. Ελπίζω φεύγοντας να άφησε λίγο φρικασέ. Α, έφτασες δεύτερη, το ρώτησα ήδη εγώ. Θεία μου, κοίτα, δεν νιώθω καλά που στο ζητάω, αλλά σκέφτηκα, επειδή είσαι πλούσια. Άσε, χρυσό μου, μη συνεχίζεις άλλο, μωρό μου, μη συνεχίζεις. Έλα. Πάρτα και σε καλή μεριά. Όχι, βρεθία μου, δεν εννοούσα αυτό. Να έλεγα μήπως μπορούσες να προσλάβεις το Διονύση. Αχ, αγάπη μου, τι να τον κάνω τον εικονό μου εγώ. Δόξες ο Θεός, από μόνη μου είμαι πάρα πολύ σπάταλη. Μπορεί να σε βοηθάει σε όλα. Ακόμα μπορεί και να σου καθαρίζει. Αχ, μωρό μου, αφού ξέρεις. Απεχθάνομαι να έχω δίπλα μου ανθρώπους να με υπηρετούν. Βάλε μου ένα ουίσκι εσύ. Έλατε κουνήσου. Το τελευταίο σου να είναι καρακάξα. Το άκουσα αυτό, ε! Χαίστηκα. Αν και εδώ που τα λέμε, να σου πω την αλήθεια, δεν θα ήταν άσχημα να έχω λίγη βοήθεια για το σπίτι. Ξέρεις τι σκόνη πιάνουν αυτές οι πορσελάνες βουλημίας? Βοημίες λέγονται. Χρυσό μου, εσύ μπορεί να το προφέρεις. Εγώ όμως μπορώ να τις αγοράσω. Α, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα. Καλά, εσείς? Μέρη, να σου πω. Δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνεις για οικονόμο. Η Σμαράγδα μας βρήκε τον ιδανικό. Μπα! Ναι, ναι, έναν πολύ πεπειραμένο και με άριστες συστάσεις. Μπράβο. Μπράβο, Σμαράγδα. Μην το ξαναπείς, δεν έκανα τίποτα, καλέ μου. Τι είπε? Άσε, τι είπα εγώ. Αυτόν τον άκουσες, με ευχαρίστησε. Πού είναι η Ευσταθείου, γιατί χάνει τέτοιες στιγμές? Μπράβο, συγχαρητήρια. Όταν παντρευτούμε με τον Άρη, θα σου αναθέσουμε τις προσλήψεις του προσωπικού. Κορίτσια, είμαι έτοιμη. Πάμε για φαγητό. Α, πολύ ωραία. Τι λέτε για μεξικάνικο? Α, όχι, εγώ έχω επιθυμήσει κινέζικο. Μεξικάνικο. Κινέζικο. Να σας πω, κορίτσια, έχετε πάει στο μαγέρικο του Βασίλενα? Όχι. Έχω διαβάσει ότι όλοι οι Ιαπωνοί έχουν πάει. Είναι μια απίστευτα λαϊκό μαγαζί. Και πολλές φορές έτσι μ' αρέσει να κατεβαίνω με ανθρώπους από χαμηλό επίπεδο. Αρκεί βέβαια να μην βρωμάνει σκορδαλιά. Και από εδώ, Χαρίλα, είναι η κουζίνα, το βασίλειό σου. Η πόρτα αυτή οδηγεί στην αυλή, το κελάρι είναι στο υπόγειο και το τσουλί από εδώ είναι η ταντά. Ώστε εσύ είσαι, λοιπόν, ο Χαρίλαος. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Άκου να σου πω, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, πήρε τη δουλειά του καλύτερου μου φίλου, οπότε εμείς οι δύο θα έχουμε τυπικές σχέσεις. Χαίρομαι που τα ξεκαθαρίζουμε από την αρχή.
Πληροφορήθηκα ότι η μητέρα σας κάνει πολύ συχνές και απροειδοποιητές επισκέψεις. Κομμένα αυτά! Τι πράγμα! Μια γυναίκα στην ηλικία της θα έπρεπε να βρίσκεται ήδη σε ένα καλό γυροκομείο. Να σου πω, κολλητέ, θέλεις να πάμε Σαββατόπουλο στην Πεκυζίνα, πρώτο τραπέζι, γουστάρεις! Κι όσο για σας, θεωρώ τουλάχιστον ανάρμοστο για μια νταντά να κυκλοφορεί ντυμένη τόσο προκλητικά μπροστά στον κύριο και τα παιδιά. Α, δεν πας καλά. Δεν πας καθόλου καλά. Αν ήθελα να είμαι προκλητική, θα ξεκούμπωνα κι άλλο το φόρεμά μου. Και δεν θα φορούσα και σουτιέν. Αφηρημένη, δεν φοράω. Μερί, δεν τον αντέχω. Είναι τελείως ψυχρός και πουριτανός. Έλα, καρδούλα μου, κάνει υπομονή. Πατερούλη σου είναι. Α, το Χαρίλα λες. Εσύ, γιατί βρίσκεσαι ακόμα εδώ? Δεν έχεις σχολείο? Η Μέρη μου είπε ότι θα με πάει στο Σύνταγμα να δούμε τους πτσολιάδες. Τι έκανε, λέει? Δεν είναι ανάγκη να το μάθει ο μπαμπάς. Δεν σου επιτρέπω. Εγώ δεν δωροδοκούμε. Κακόμπελα βρήκαμε. Μην ανησυχείτε, κορίτσια. Καινούριος είναι ακόμα. Θα το στρώσουμε. Αχ, πού είσαι ρε Διονύση? Κι αυτό είναι το μικρό μου σαλόνι. Έτσι για καθημερινό. Πόπο, Φρίντα, τι σπιταρόνα είναι αυτή? Μοναδική, το ξέρω. Να φανταστείς, 2 χιλιόμετρα τα πετσαρία χρειάστηκε να ντύσω μόνο τον επανόροφο. Και δεν έχω τελειώσει ακόμα. Θέλω μερικά επιπλάκια. Και το ταβάνι, συγκλονιστικό. Όλο ζωγραφισμένο. Στο χέρι. Ο ζωγράφος μου είναι με αφιενικό στον Ευαγγελισμό. Αλλά του πληρώνω μονόκλινο. Άκου, Φρίντα, εγώ βασικά ήρθα εδώ για το Διονύση. Θέλω να γυρίσει πίσω. Εσύ μπορείς εύκολα να βρεις κι άλλον εικονό μου. Μπουμπούκα, πού είσαι? Ψάξε, ψάξε, δεν θα με βρεις. Ξέρεις, κάθε τέτοια ώρα παίζουμε κρυφτούλι. Τσα! Διονύση. Μέρη, πώς από την έπαυλή μας? Πώς έγινες έτσι? Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς? Σου πήρε και δαχτυλίδι. Έχω και ασορτή σταυρό, τον έχω πάνω. Τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Ξετρελαθεί μαζί μου, τι να κάνω, δεν φταίω εγώ. Αχ, Μερούλα μου. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σημαντικό πράγμα είναι να υπάρχει ένας άντρας στο σπίτι. Λοιπόν, Τζουτζούκο μου, εγώ πάω για τσακούζι. Μη μου αργήσεις, ναι. Μούλιας, εσύ και έρχομαι. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Εσύ με ρόπα με ταξωτή να την πέφτεις στην αφεντική να σου. Με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Sorry. Τι θες να πεις? Ο μόνος τρόπος για να φτάσω τον υψηλό μισθό σου ήταν να κουνήσω κι εγώ την ουρά μου στη θεία σου. Τι εννοείς τον υψηλό μου μισθό? Τα ξέρω όλα, Μερούλα. Είδα την αίτησή σου. Ξέρω πόσα βγάζεις το χρόνο. 50.000 γιούρο. Καλή, είσαι τρελός! Και το πίστεψες! Και στον Παγκόπουλο λέω ότι είμαι 24. 29 λες. Ναι, και το πιστεύεις? Ψέματα λες. Βέβαια, αντάτε, τι σου να φύγουμε. Δεν πάω πουθενά. Δεν μπορώ να ακούω τον Παγκόπουλο να με αποκαλεί αδιάκριτο. Έχω μία αξιοπρέπεια. Διονύση, φόρα το τυγρέ το τάγκα. Ναι. Sorry, τι είπες ότι έχεις? Είναι πολύ αργά, Μέρη. Δεν μπορώ να γυρίσω πια πίσω. Διονύση, κάνεις λάθος. Όπως έστρωσα, θα κοιμηθώ. Με τη Φρίντα. Ωραία, λοιπόν. Όμως να ξέρεις ότι εγώ 2 χρόνια που δουλεύω τώρα για τον Παγκόπουλο, δεν έχει τολμήσει να μου ακουμπήσει ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι. Τι κορόιδο που είμαι. Σας έβαλα μια βότκα. Σκέφτηκα ότι θα έχετε αγωνία για την επίσκεψη της Ευσταθίου. Εύχομαι να διαλέξει εσάς και να μην φύγετε. Πόσο λίγο με ξέρεις. Και τη Μέρη να διαλέξει δεν το κουνάω ρούπι. Νόμιζα ότι έτσι συμφωνήσατε. Σου είπα πόσο λίγο με ξέρεις. Εβίβα. Πολύ φτηνό το κόλπο σου. Γιατί είπα να αλλάξω λίγο στυλ. Ό,τι και να κάνεις θα παραμείνεις τριτοδεύτερη. Και δεν το λέω με την καλή έννοια. Γιατί δεν σ' αρέσει το ταγέρ μου? Που μου έβαλες αυτή την παναλαέρια και νομίζω ότι κάτι έκανες. Δεν σου αρέσει το ταγέρ μου? Όχι, χάλια είναι. Είναι γελίο, γεροντίστικο για τσούμπαλο.
Μιλάει επάνω σας. Καλώς ήρθατε, Σμαράγδα Πλαπούτα. Προσεχώς, κυρία Μπακοπούλου. Χαίρομαι πολύ. Κύριε Ευσταθίου μου, πόσο χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Δεν θέλω να νιώθετε καθόλου πιεσμένοι να διαλέξετε μένα, επειδή θα πείσω τον κύριο Μπακόπουλο να πάρει το γιο σας στο θέατρο. Είμαι επαγγελματίας, Χρυσή μου. Το ξέρω. Δεν με ρίχνεις με κάτι τέτοια. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Έχω πλούσια θεία. Μην επιδεινώνεις την κατάστασή σου. Μην την ακούτε, κύριε Ευσταθίου μου, μην την ακούτε. Έχει συνηθίσει να λαδώνει τον κόσμο. Κατάγεται από οικογένεια μαφιόζων. Εγώ κανονίζω τις διανομές στο θέατρο. Θεωρήστε την υπόθεση του γιού σας τελειωμένη. Άμα πια! Άμα πια! Άμα πια! Μαμά! Από πού ήρθες? Αυτό τώρα μολυμέντο δεν μ' άφηνε να πω μέσα. Έτσι σκαρφάλωσα από την πέργολα. Από την πέργολα? Ναι! Χριστός και Παναγία, πάλι καλά που τα κατάφερες. Με βοήθησε, βλέπεις ο μικρός. Μαρή. Αχ, η τσάντα μου, μπράβο. Κάτι κρέμεται κάτω από το στομάχι μου. Κύλινε, μην ανησυχείς, πήγαινε εξάπλωσε. Μέρι, βοήθεια! Θέλω να γυρίσω πίσω. Σώσε με, κρύψε με κάπου. Γιατί καλέ, τι έγινε? Άντεξα το τζακούζι, άντεξα το μασάζ, άντεξα ακόμα και να τον κουβαλάω στους ώμους. Αλλά τζάμια όχι, δεν καθαρίζω. Γιατί εσύ! Βοήθεια, ο Δρακουμέλ. Α, εδώ είσαι, πουλάκι μου. Και νόμιζες ότι θα μου κρυφτείς. Δύο χρόνια παλεύω για αυτή τη σχέση. Σοβαρά, και εγώ πέντε σε κερδίζω. Μα επιτέλους, κυρίες μου, πώς κάνετε έτσι? Πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Δεν θα μου υποδείξεις εσύ πότε θα μπαίνω και θα βγαίνω στο σπίτι της κόρης μου! Κάμινα καλύτερα! Γιατί το βγαίνω το μπάνια! Έχει να κάνει το του κερδί! Χαρίδι με! Χαρίλαος. Τέλος πάντων. Τι διάλος είμαι εδώ πέρα μέσα? Δεν ξέρω, κύριε. Δεν ανακατεύομαι σε ξένες υποθέσεις. Αυτή είναι η απάντησή σου? Μάλιστα. Απολύεσαι. Και εσύ, ξαναπροσλαμβάνεσαι. Θα πάρω αύξηση? Όχι, βέβαια. Εντάξει, δέχομαι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευσταθίου, σύμβουλος γάμου. Τι γυρεύει μία σύμβουλος γάμου στο σπίτι μου? Δεν είναι δικό σου θέμα, δεν σε αφορά. Λέγε. Ήρθε για να κρίνει ποια από τις δυο μας είναι ικανή για να σε παντρευτεί. Α, και δεν με αφορά, ε. Μα καλά, είστε και οι δυο σας τελείως ηλίθιες. Εγώ το σκέφτηκε. Τέλος πάντων, κυρία μου, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω με ποιο πρόσχημα σας φέρανε εδώ, αλλά... Δεν πειράζει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, αυτό εδώ είναι το βιογραφικό του γιώκα μου. Είναι ηθοποιός, ταλαντούχος και αυτοδίδακτος. Ξέρετε, πρέπει να του δώσετε μία ευκαιρία για να κάνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Τον είχε επιλέξει και ο Μανουσάκης για να κάνει το Μουσουλμάνο, αλλά αυτός δεν δέχτηκε γιατί έπρεπε να κάνει περιτομή. Στα δεξιά, με ελαφρά πηδηματάκια. Εδώ, θείε μου, είναι το γραφείο μου. Εδώ κάνω το ραντεβού μου με τη Μιμή, την Όνικα, τη Βάνα. Εδώ είσαι ηλεκτρολόγε. Πάμε, θείε μου, τελείωσε η ξενάγηση.